με ροκάματο τρόμου για 54χρονο ελαιοχρωματιστή στο Ηράκλειο, ο οποίος κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα και εξφενδονίστηκε σε πεζοδρόμιο στη Λεωφόρο Ιωνίας, με συνέπεια να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όχι, σοκαρισμένοι ήταν και οι άνθρωποι εδώ. Προσπάθησαμε να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο όσο μπορούσαμε. Δεν έπρεπε να τον μετακινήσουμε, μας είπε. Ήταν ένας νοσοκόμος εδώ κατά τύχη. Δεν τον μετακινήσαμε. Απλά εγώ του κρατούσα λίγο τα πόδια από πίσω, να μην γκουνιέται. Η πληροφόρησή μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται στην εντατική. Ήταν ελαιοχρωματιστής, δούλευε σε όροφο πολυκατοικίας. Πλησίασε καλώδια υψηλής τάσης, τον τίναξε το ρεύμα και έπεσε στο δρόμο. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε όταν, όπως όλα δείχνουν, το κοντάρι που χρησιμοποιούσε στη διάρκεια εργασιών μόνωσης στον πρώτο όροφο άγγιξε στον πυλώνα της ΔΕΗ. Το θύμα κεραυνοβολήθηκε και εξφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο, όπου τον βρήκαν αιμόφυρτο υπεραστικοί. Βλέπω μετά τον άνθρωπο να έχει πέσει κάτω και να τρέχουν από το κεφάλι του αίματα. Έτρεξα κι εγώ να βοηθήσω και κατάλαβα ότι ήταν δηλαδή ηλεκτροπληξία, γιατί ακούστηκε το μπαμ. Να βγάλω το μεροκάματο, να πάει επόμενη μέρα, αλλά δυστυχώς η τύχη. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τον 54χρονο να διασωληνώνεται επί τόπου και να μεταφέρεται στο Παχνί, όπου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Είναι λυπηρό όμως, είναι λυπηρό. Πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι, ναι, η κατάστασή του. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος ήταν όχι σε σοκ, δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Εντάξει, για την οικογένειά του λυπάμαι, για αυτόν τον ίδιο δεν ξέρω τι έγινε ο άνθρωπος τελικά. Είδατε το κοντάρι, προφανώς άγγιξε το κοντάρι στα καλώδια. Εγώ υπολογίζω, δεν το είδα αυτό, αλλά φαντάζομαι κάτι τέτοιο έγινε. Ο κλάδος των κατασκευών κατέχει θλιβερή πρωτιά στα εργατικά ατυχήματα, ενώ μόνο μέσα στο 2023 έχουν χάσει τη ζωή τους 150 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Ο Στέλιος Βορειάς απευθύνει έκκληση σε όλους τους εργαζομένους να προστατεύουν πρώτα οι ίδιοι τη ζωή και την υγεία τους. Τυποποιηθούν οι ελέγχοι, να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφάλειας υγιεινής, αλλά και εμείς οι εργαζόμενοι να αποκτήσουμε κουλτούρα στην ασφάλεια. Το σημαντικότερο είναι να γυρνάσουμε σόι και αυλαβή στο σπίτι μας και μετά έρχεται το μεροκάματο. Απαιτούμε άμεσα στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας για να μπορούν να επιθεωρούν τους χώρους δουλειάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου.